Μαθαίνω διασκεδάζοντας. Της Μαρίας Καριωτάκη. Το Πάσχα είναι η πιο σημαντική γιορτή του χριστιανισμού. Πλημμυρισμένη με φως και τις μυρωδιές της Άνοιξης, συμβολίζει τη νίκη της ζωής. Πάμε να πούμε με λίγα λόγια τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, τα οποία αξίζει να θυμόμαστε και να διατηρούμε. Οι νονοί φέρνουν στα παιδιά σοκολατένιο αυγό, λαμπάδα και δώρα. Νηστεύουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και μεταλαμβάνουμε το Μεγάλο Σάββατο. Βλέπουμε στην τηλεόραση την ιστορία της Σταύρωσης. Βάφουμε κόκκινα αυγά και όχι μόνο κόκκινα. Φτιάχνουμε τσουρέκια και κουλούρες ή τα παίρνουμε έτοιμα. Παίζουμε το κυνήγι των πασχαλινών αυγών, ένα έθιμο από το εξωτερικό. Τη Μεγάλη Πέμπτη στολίζουμε τον επιτάφιο με πολύχρωμα ανοιξιάτικα λουλούδια. Προσκυνούμε περνώντας κάτω από τον επιτάφιο. Σε κάποια μέρη καίνε ένα ομοίωμα του Ιούδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή ακολουθούμε τον επιτάφιο κρατώντας αναμένα κεριά και τραγουδάμε τα εγκόμια. Η καμπάνα χτυπάει λυπημένα όλη τη Μεγάλη Παρασκευή και χαρούμενα την Κυριακή του Πάσχα. Το Μεγάλο Σάββατο, μετά το Χριστός Ανέστη, η φλόγα της Ανάστασης μεταφέρεται από λαμπάδα σε λαμπάδα. Αυτή η φλόγα έχει έρθει από τα Ιεροσόλυμα. Ανάβει κάθε Πάσχα με θαυματουργό τρόπο στον Πανάγιο Τάφο. Μετά την Ανάσταση, ρίχνουμε πυροτεχνήματα και κροτίδες. Σε κάποιες περιοχές η ατμόσφαιρα είναι πολύ εκρηκτική. Ανταλλάζουμε ευχές. Όταν μας λένε «Χριστός Ανέστη», απαντάμε «Αληθώς Ανέστη», που σημαίνει «Ο Χριστός αναστήθηκε», «Αλήθεια αναστήθηκε». Μετά την Ανάσταση τρώμε μαγειρίτσα, μια σούπα με εντόστια αρνιού και μαρούλι και κάνουμε αυγομαχίες, το γνωστό τσούγκρισμα. Την Κυριακή του Πάσχα συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια, σουβλίζουμε το αρνί και τρώμε όλοι μαζί. Τα χρώματα και οι μυρωδιές του Πάσχα μπλέκονται με τις φωνές και τα χαμόγελα φίλων και συγγενών, κάνοντας αυτή τη γιορτή ξεχωριστή στις καρδιές όλων μας. Να έχετε ένα υπέροχο Πάσχα με υγεία και ευτυχία!